Εχθές, όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν η πρώτη, ας πούμε, μάζοξη που έγινε μετά από πολλά χρόνια και με κατοίκους και με φορείς της ΧΙΟΥ. Υπήρχαν εκπρόσωποι, να τους ονοματίσουμε, δεν χρειάζεται να τους ονοματίσουμε, εκπρόσωποι και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Είχαν έρθει και από παρατάξεις του Δήμου και από τις Περιφέρειες και από τα βουλευτικά γραφεία, όχι οι βουλευτές, εκπρόσωποι των βουλευτών. Πάνω κάτω ήταν γενικά μια ωραία συνάντηση με ποικιλία συζητήσεων. Όλοι, εντάξει, υπήρχαν και φωνές ότι και καλά, που υπήρχαν και πιο παλιά αυτές τις παλιές φωνές και γι' αυτό είχαν, τα χρόνια περάσανε άσκοπα, γιατί μια ζωή υπήρχε, άλλος έλεγα μη φύγετε από τα σπίτια στον κόσμο, έχουν το ένα το άλλο, θα σας εξαπατήσει το κράτος. Νομίζω ότι πλέον φτάσαμε στο περιθώριο, μάλλον στο χρονικό περιθώριο, ότι δεν μας παίρνει να κοιτάμε το αύριο, να κοιτάμε το σήμερα, γιατί αύριο δεν υπάρχει για τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες. Εμείς έχουμε μια πρόταση την οποία τη δεχτήκαμε από τον κύριο βουλευτή της ΧΙΟΥ Νότι Μηταράκη, Παναγιώτη Μηταράκη, πρέπει να το πούμε, να μας κάνει ένα ραντεβού με το αρμόδιο Υπουργείο στην Αθήνα. Μια επιτροπή μικρή φυσικά από κατοίκων. Και άμα νομίζει και κάποιος φορέας ότι πρέπει να είναι μαζί μας, φυσικά είναι πρόσδεκτος. Η λέξη, να μην φοβηθούν με τη λέξη απαλωτρίωση, να το πω. Αγορά από το δημόσιο, να το πω. Δηλαδή, εμείς δεν, οι πολυκατοικίες είναι δεδομένο και με τα χαρτιά και με όλα αυτά έχουν προκύψει ότι δεν επισκευάζονται. Μία λύση που σκεφτήκαμε εμείς είναι να επιστρέψουμε τα κτίρια πίσω, δηλαδή και τα σπίτια και το οικόπεδο. Όπως είπα, μη μας τρομάζει η λέξη απαλωτρίωση, γιατί και απαλωτρίωση, όπως γνωρίζουμε και στα αεροδρόμια που γίνανε και διάφορες απαλωτρίωσεις, δηλαδή να πουληθούν κατά κάποιο τρόπο ξανά στο ελληνικό δημόσιο, μπορεί να είναι δήμος, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα, να αποζημιωθούμε εμείς και να τα πάρει το ελληνικό κράτος για να τα κάνει ό,τι όπως νομίζει εκείνος. Φυσικά δεν είναι τελειωμένη αυτή, είναι μία πρόταση για να είναι λίγο πιο έγκαιρη και να βρεθεί μία λύση μετά από πολλά χρόνια. Ναι, 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 συμφωνεί. Αν είναι και μία άλλη, αυτό που πήραμε και δεσμεύσεις από όλους τους φορείς, ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, δηλαδή ήδη ξεκινάει η δικηγόρος ένα χαρτί να μας συντάξει, η κυρία Κάρματζη, το οποίο θα λέει εισφράγηση 407 για να σταματήσει και αυτό το νομικό κύκλο που παίζει αυτή τη στιγμή ακόμα. Υπάρχει άνθρωπος παρένθεση μέσα στην 407. Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Στην 407 υπάρχει μία οικογένεια. Μία οικογένεια είναι ένα αντρόγυνο με έναν άνθρωπο που είναι τυφλός, μία γυναίκα και ένα παιδί. Η οποία, εντάξει, δεν έχουν οικονομική άνεση αυτή τη στιγμή να φύγουν μέσα από το σπίτι, να βρεθεί μία λύση. Δήμο να το πω, εκκλησία να το πω, νοσοκομείο να το πω, δεν ξέρω ποια άλλη έχουν κινητά πρόνοια να το πω. Μία λύση να φύγει και η οικογένεια άμεσα και να σφραγιστεί 407. Οπότε περιμένετε στην ουσία τώρα το ραντεβού, δηλαδή τα επόμενα βήματα είναι αυτό. Τα επόμενα και δεν θα το, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε να περάσει καιρός, ότι γίνει, γιατί υπήρχαν και προτάσεις να έρθει να κάνουν αυτοψίες, να κάνουν. Γι' αυτό σας είπα, οι παλιές κουβέντες θα σταματήσουν εδώ. Ξεκινάμε μία. Γιατί παλιά και οι άνθρωποι, όπως σας είπα, ήταν ένα άλλο επίπεδο. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι σπουδαγμένοι, γνωρίζουμε 5 πράγματα. Το οποίο δεν θα αφήσουμε πάλι να πέσουμε σε ένα παραμύθι πολιτικό, να μας μπλέξουν πολιτικά. Να βρεθεί λύση άμεσα. Θα είστε στην συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο με τη συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή την πρόταση θέλετε. Ναι, ναι. Θα είναι μία πρόταση. Αν έχει κάποια άλλη ένα πρόταση να υπάρχει να μας προτείνουν εκείνοι, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Αλλά μία πρόταση που σκεφτήκαμε ότι είναι. Να βρεθεί μια λύση και να έχουμε μια κατεύθυνση είναι αυτή.